Για να γράψει ένα διήγημα που νομίζω ότι έχει κάποια σχέση με το πείμα, πρέπει να υπάρχει κάτι ριζικό. Και αυτό το ριζικό είναι η βασική ιδέα, η πολύ καλή ιδέα, η έκλαμψη, η επιφύτηση, αυτό που θα λέγαμε πιο κοινά η έμπνευση. Εάν δεν υπάρξει αυτό το αρχικό πρόπλασμα, το πρωτογενές ορυκτό της έμπνευσης, δεν μπορεί να υπάρξει δίηγημα. Γιατί το δίηγημα, όπως ξέρετε όλοι, υπάρχουν μεταξύ μας πεζογράφοι, μυθιστοριογράφοι και διηγηματογράφοι. Εάν δεν έχει να πει κάτι το διήγημα, δεν το γράφεις. Εάν το γράψεις και είναι λίγο ντεκαφέινε, είναι λίγο νοβοπάνα, ας πούμε, δεν χρειάζεται να το τυπώσεις. Γιατί με το διήγημα συμβαίνει αυτό που γίνεται και με το φαγητό. Δεν είναι θέμα όγκου, αλλά είναι θέμα βιταμινών, θερμίδων, ας πούμε. Εάν δεν έχει θερμίδες το κείμενο, ένα μικρό κείμενο, δεν υπάρχει λόγος να το κυκλοφορήσει. Όπως και ένα πείμα εξάλλου. Έγραψε κάποιος. Ο Σκαμπαρδόνης επέστρεψε στο διήγημα. Δεν επέστρεψε πουθενά. Γράφω μυθιστορήματα, γράφω σενάρια, θεατρικά και γράφω και διηγήματα. Και θα σας πω γιατί. Και νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ κάνουν αυτό. Όταν γράφεις ένα μυθιστόρημα, το οποίο όπως σας είπα απαιτεί έναν πολύ μεγάλο χρόνο πειθαρχικής αφοσίωσης, ψαξίματος, ιχνηλασιών για να βρεις το πραγματικολογικό υλικό, να δουλέψεις τα πρόσωπα, τους χρόνους, τα κεφάλαια. Είναι μια τεράστια εργασία. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν δουλεύεις από το πρωί στο μεσημέρι όπως δουλεύω εγώ, ότι το απόγευμα δεν πας, ας πούμε, σε ένα γκούντις να φας ένα χάμπουργκερ. Και εκεί να δεις να μπαίνουν οι δύο γέροι. Οι οποίοι οι γέροι, ας πούμε, αισθάνονται μετέωροι, αισθάνονται ξένοι μέσα σε έναν κόσμο που μιλάει μια άλλη γλώσσα, αγγλικά, τσίνσμπεργκερ, να πούμε, χάμπουργκερ κτλ. Και αυτοί περιμένουν τον καρσόν, φωνάζουν τον καρσόν και του λέει ρεταρτής, λέει, μα εδώ κύριε είναι self-service. Και γυρίζουν να κοιτάζουν, τι θα πει self-service. Δεν ξέρουν. Όταν βιώνεις, ενώ γράψεις ένα μυθιστόρημα με μια τέτοια ιστοριούλα, θα μπορούσες να την παραβλέψεις. Είναι κάτι απολύτως ασήμαντο. Εάν όμως μπορέσεις και την δεις από μια συγκεκριμένη γωνία καταστατική, εάν τη φωταγωγήσεις και την καταβγάσεις με το κατάλληλο φως, αυτό το ελάχιστο και το ασήμαντο παίρνει μια άλλη διάσταση, υποστασιοποιείται διαφορετικά, παίρνει ένα άλλο φωτοστέφανο και πάει τη σκέψη σου σε άλλα επίπεδα επεξεργασίας, όπως λέγαν και οι δύο ομιλητές πριν. Δηλαδή μπορείς να πάρεις το ελάχιστο, το ασήμαντο, το τετριμένο, την καθημερινότητα και να κάνεις τον αναγνώστη και τον εαυτό σου να ξανααγαπήσει τη ζωή. Αυτό που είναι περιφρονητέο, ασήμαντο, ένα περίτριμα της καθημερινότητας, δεν είναι περίτριμα από μόνο του. Είναι έτσι επειδή έτσι το βλέπουμε. Εάν κάποια στιγμή κάποιος μπορέσει να το δει αλλιώς, το νοηματοδοτεί αλλιώς. Και αυτό σημαίνει στην τέχνη. Δηλαδή, παίρνεις κάποιο υλικό περιφρονητέο, μη ορατό, πολλές φορές είναι τόσο προφανές που είναι αθέατο, ή υπάρχει κάτι που δεν είναι προφανές, είναι άρρητο ή με τα κοινά μέτρα της όρασης είναι άκτιστο, ας το πούμε έτσι, απολιόρκητο από το βλέμμα, και κάποια συγκεκριμένη στιγμή το βλέπεις. Για να το δεις πρέπει να είσαι σε μία, αυτό που θα έλεγα, που θα έλεγαν και άλλοι συνάδελφοι εδώ, σε μία λογοτεχνική διαθεσιμότητα του βλέμματος. Δηλαδή υπάρχει κάτι της εκεί, το βλέπεις κάθε μέρα, αλλά μία φορά το βλέπεις λογοτεχνικά. Αυτή είναι η μαγεία της τέχνης και αυτή είναι η έννοια της έμπνευσης. Αυτό δίνει μοναδική διάσταση στο ελάχιστο και στο τίποτε και το παίρνει, το μεταπλάθει και το αναβιβάζει σε μία περιοχή μιας διαφορετικής φαντασμαγορίας. Και αυτό είναι η τέχνη. Η τέχνη δεν χρειάζεται μεγάλα γεγονότα ή μικρά γεγονότα. Χρειάζεται μόνο το βλέμμα του δημιουργού. Ο δημιουργός θα αποφασίσει τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι για τη λογοτεχνία. Μπορεί μια μεγάλη μάχη, ένα τεράστιο γεγονός, να μην προκαλέσει καμία έμπνευση και κανένα ερεθισμό σε ένα συγγραφέα. Μπορεί να είσαι παντρεμένος με μια γυναίκα 20 χρόνια και να μην έχεις γράψει ούτε ένα πείμα για αυτήν και να γράψεις ένα πείμα για μια γυναίκα που περνάει απέναντι. Γιατί? Γιατί εκείνη τη στιγμή προκαλείται ο μοναδικός πνηθυρισμός και η εσωτερική έκρηξη. Τότε πυροδοτείται